Λέω λοιπόν και συνεχίζω. Αν μου επιτρέψετε κύριε Χατζηκομνηνό, θα ζητήσω και την άδειά σας για να τον πάρω. Εντάξει. Λοιπόν, σας παρακαλώ πολύ. Ελάτε. Κύριε Χατζηκομνηνέ, μην μιλάτε. Σας παρακαλώ. Άρα, Κασιδιάρη που θέλετε. Ελάτε, κύριε. Ηρεμήστε. Παρακαλώ πολύ. Άρα, Κασιδιάρη που θέλετε. Ελάτε, κύριε συνάδελφε. Το διαγράφω εγώ αυτό. Το διαγράφω, δεν είναι εντάξει. Ελάτε. Γιατί να το διαγράψετε. Ελάτε. Γιατί να το διαγράψετε. Είναι δήλωση. Ο κύριος Χατζηκομνηνός έκανε δήλωση. Έχει ενταχθεί προφανώς στη Χρυσή Αυγή. Γιατί να το διαγράψει. Δεν μας ενδιαφέρουν αυτά. Είναι νόμιμο κόμμα. Δεν μας ενδιαφέρουν αυτά. Εντάξει. Ότι οι άνθρωποι που μπαίνουν λαθρέα σε μια χώρα είναι λαθρομετανάστες. Δεν θέλω. Σας παρακαλώ. Αφήστε με. Δεν θέλω χειροκρότημα. Λοιπόν, για να τα συνοψίσω, γιατί θα μιλήσουν πολλοί. Οι άνθρωποι αυτοί έρχονται εδώ. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό τους? Δεν έχουν χαρτιά. Τα έχουν όλοι χαμένα τα χαρτιά τους. Αντίθετα, έχουν ακριβά κινητά. Γιατί τα χάνουν τα χαρτιά? Για να μην μπορέσει η υπηρεσία να τους ταυτοποιήσει γρήγορα. Τι λέει το θεσμικό πλαίσιο? Ότι αν μέσα σε 3 μήνες που έχω δικαίωμα να τους κρατήσω σε κλειστά κέντρα, δεν μπορέσω να τους ταυτοποιήσω, αν είναι πρόσφυγες, αν είναι μετανάστες, οτιδήποτε είναι, πρέπει να τους αφήσω ελεύθερους. Ρωτώ λοιπόν, πώς χάνονται αυτά τα χαρτιά? Και σαν να ρωτηθεί ο καθένας μας, τι θέλουμε για αυτό το τόπο? Θέλουμε να μείνουμε εδώ? Θέλουμε τα παιδιά μας να ζήσουν εδώ? Ή θα φύγουμε κάποια στιγμή που μπορεί να μην υπάρχουμε μετανάστες από τον ίδιο μας τον τόπο, εδώ που γεννηθήκαμε, που αγαπήσαμε και που θέλουμε να ζήσουν τα παιδιά μας? Το χρήμα λοιπόν, το χρήμα που αλλοιώνει συνειδήσεις, κάμπτει αντιστάσεις. Λοιπόν, ακούστε να δείτε, η περιφέρεια, και εδώ θέλω να κλείσω, με ένα περιφερειάρχη που ακούει το όνομα Κώστας Μουτζούρης, ανέδειξε όχι μόνο προεκλογικά, αλλά αμέσως μόλις αναλάβαμε, σαν πρώτο θέμα το μεταναστευτικό. Και έφερε όλους τους δημάρχους εδώ και δεν πήγε στην πρόσκληση του Μητσοτάκη. Ναι, δεν πήγε. Γιατί προτίμησε να είναι με την τοπική αυτοδιοίκηση. Για να πάρει ομόφωνες αποφάσεις. Γιατί είναι ο μόνος που τολμάει και λέει τα πράγματα με το όνομά τους. Λοιπόν, χωρίς να έχουμε αρμοδιότητα, αυτό που πιστεύω εγώ, κύριε Περιφερειάρχα και αγαπητοί συνάδελφοι, αυτό που μπορεί να κάνει η περιφέρεια είναι να ηγηθεί μιας παστρατιάς φορέων. Καθήκον. Ησυχία. Ηρεμία παρακαλώ. Ησυχία. Ώστε να πάρει το μήνυμα η κυβέρνηση. Λάτε να αντισταθούμε όλοι μαζί. Να δώσουμε ένα μήνυμα στην κυβέρνηση. Ότι όσο χρήμα και να πέσει, εμείς δεν συμβιβαζόμαστε με την εκχώρηση της πατρίδας μας. Και ο καθένας από εμάς ας αποφασίσει τι πατρίδα θέλει. Γιατί εγώ τουλάχιστον θέλω μια πατρίδα ελεύθερη, θέλω μια πατρίδα που να μην φοβάμαι, θέλω μια πατρίδα που να μην έχει εγκληματικότητα, που να μην βλέπω το παιδί μου και να λέω τώρα, άμα βγει μετά τις 8, πού είναι, στην Αστόρια, στο κέντρο της Αστόρια. Θα ξεκαθαρίσω ότι είμαι ενάντια στην κατασκευή της νέας δομής και ότι τάσομαι ξεκάθαρα υπέρ του κλεισίματος των υπαρχουσών δομών. Ποια ήταν η συμμετοχή κάποιων 4,5 χρόνια? Ποιες ήταν, πόσα περιφερειακά συμβούλια γίναν για το μεταναστευτικό, όπως το λέτε εσείς? Από ό,τι ρώτησα, νομίζω δεν έχει κανένα. Και θυμάμαι τις κλούβες των ΜΑΤΣ των Τελωνίων, τον κύριο Τσίπρα πρωθυπουργό πάνω στη Γενική Γραμματεία, το δήμαρχό μας και τη σημερινή Γενική Γραμματέα, τη Φιλτάτη Χριστιάνα Καλογύρου, να τον χειροκροτούν, και τα ΜΑΤ να δέρνουν τους πολίτες εδώ. Αυτό θυμάμαι. Μήπως το ξεχάσατε εσείς? Γιατί τα λέω τώρα τούτα εδώ? Για να είναι, να, επιτέλους να λέμε την αλήθεια, να μην φοβάμαστε να την πούμε και να μην αλλάζουμε θέση ανάλογα ποιος κυβερνάει αυτή τη χώρα. Πάμε λοιπόν τώρα. ΣΥΡΙΖΑ. Ακούω το ΣΥΡΙΖΑ τώρα και τις αυτοδιοικητικές παρατάξεις του να ορίζεται. Η συναδέλφισσα μίλησε για πόλεμο. Πόλεμο, ε. Για σκεφτείτε, πόλεμο. Και αναρωτιέμαι,
όταν το 80% αγαπητοί συνάδελφοι των Ελλήνων ήταν ενάντια στη συμφωνία των Πρεσπών, πού ήταν ο πόλεμος από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ? Όταν το 80% έλεγε όχι και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με τις ευλογίες του απερχομένου Προέδρου Δημοκρατίας, του κ. Παυλόπουλου, ψήφιζα αυτή την ανθεληνική και αντιεθνική συμφωνία, πόσο υπολόγιζα τον κόσμο που σήμερα τον καλούν σε πόλεμο, γιατί η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να εφαρμόσει το πρόγραμμα για το οποίο ψηφίστηκε? Όλοι μιλάνε. Και εγώ μιλώ. Και ο Περιφερειάρχης μας μιλάει, οι πάντες να κάνουμε αποσυμφόρες των νησιών. Εγώ δεν μ' αρέσει η θεωρία. Εγώ θέλω να μου πείτε τι εννοείται αποσυμφόρηση νησιών. Εγώ, παραδείγματος χάρη, εγώ, σαν Χατζηκομνηνός, εκφράζω την άποψή μου. Εγώ, όταν λέω αποσυμφόρηση νησιών, εννοώ να φύγουν όλοι αυτοί οι παράτυποι μετανάστες, θέλετε, λαθρομετανάστες, έτσι όπως τους λέω εγώ, να γυρίσουν άμεσα στον τόπο από τον οποίο ήρθα. Ποιος σας είπε, κύριοι, ότι εμένα, για μένα η πατρίδα μου είναι μόνο η Λέσβος? Τέταρτος άξονας, λέει, κλειστές δομές. Όχι, κύριοι. Έχοντας χάσει την εμπιστοσύνη των νησιωτών, δεν δικαιούστε να κάνετε κλειστές δομές στα νησιά μας. Αναστολή των επιτάξεων με το Συμβούλιο της Επικρατείας. Ας μην κοροϊδευόμαστε. Δεν χρειάζεται να ξέρεις πολλά νομικά ότι όταν η κυβέρνηση θέτει ζήτημα δημόσιας ασφάλειας και δημοσίου συμφέροντος που προκύπτει επειδή εμείς ζητήσαμε δύο φορές να κηρυχθεί σε κατάσταση ανάγκης η Λέσβο, δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει το Συμβούλιο της Επικρατείας και να σας αναστείλει την επίταξη. Εάν θέλετε να χαϊδεύετε αυτιά κάποιον και να κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας, κάντε το. Ρωτώ όμως την κυβέρνηση. Είναι αποφασισμένη να φέρει και τα ΜΑΤ και να δείρει τον κόσμο όπως τον έδερνε ο ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί στην πρώτη γραμμή και ας φάμε και ξύλο. Έτσι τελειώνω. Και θέλω να καλέσω όλο τον κόσμο να σταματήσει επιτέλους να βλέπει τη μύτη του. Να σταματήσει επιτέλους να βλέπει το δέντρο και να δει το δάσος. Διότι εξυφαίνεται πράγματι σχέδιο, και δεν είναι ακραίο και σε όποιους αρέσω και σε όποιους δεν αρέσω, σχέδιο αλλίωσης του πληθυσμού της πατρίδας μας, αλλίωσης όλων των στοιχείων που όλα αυτά τα χρόνια αποτελούσαν το συνθετικό κρίκο ενός έθνους που έχει γράψει πραγματικά την παγκόσμια ιστορία. Μπορεί να υλοποιηθεί η πρόταση η οποία την έκανα ευθέως στον Πρωθυπουργό, η κλειστή δομή, η οποία θα είναι και κλειστή, να γίνει σε ακατοίκητο νησί. Είδα τον Πρωθυπουργό να το συζητά. Απλά υπήρχε το θέμα ότι δεν θα έπρεπε το νησί αυτό να είναι μακριά από τη Λέσβο. Προτείνατε συγκεκριμένο νησί, κύριε Χατζηκομνηνέ? Εγώ πρότεινα, ξεκίνησα και είπα τρία νησιά. Ποια? Είπα πρώτα τη Μακρόνησο, είπα στη συνέχεια τη Γιάρο και τρίτο, πάντα για προσωρινή δομή, έτσι, ο στόχος είναι να επιστρέφουν οι άνθρωποι αυτοί. Σαφώς. Από εκεί που ήρθαν. Σαφώς. Ήταν ο Μπαρμπαλιάς. Ο Μπαρμπαλιάς είναι ένα νησάκι 1,5 ναυτικό μίλι από το νησί μας, δηλαδή από το Μανταμάδο συγκεκριμένα, το οποίο έχει την έκταση αυτή που απαιτείται για να καλύψει δυο μόριες. Mm-hmm. Μπορεί να γίνει, δεν υπάρχει κανένα θέμα, μπορεί να γίνει εκεί η κλειστή δομή. Mm-hmm. Να ξέρουν οι απέναντι ότι θα έρθουν και θα πάνε σε ένα ακατοίκητο νησί και θα ξέρουν ότι το επόμενο στάδιο είναι η επαναπρόθεσή τους. Τι σας είπε ο Πρωθυπουργός? Ο Πρωθυπουργός τι σας είπε? Ο Πρωθυπουργός το σκέπτεται. Ο Πρωθυπουργός άκουσε προσεκτικά όλες, μπορώ να το πω, ό,τι του εισηγήθηκα. Να το πούμε και αυτό, ότι ο Βελόπουλος του το έχει πει εδώ και 6 μήνες αυτό. Για τα ακατοίκητα νησιά. Φυσικά. Έχει εντοπίσει τα λάθη στην καθυστέρηση. Μάλιστα. Το θέμα είναι ότι αναφορικά με τα νησιά που βλέπω ότι το συζητούν, είναι μεγάλη υπόθεση να ξεκινήσει έστω με ένα νησί στη Λέσβο. Διότι ανοίγει ο δρόμος στη συνέχεια. Βέβαια. Βέβαια. Ανοίγει ο δρόμος. Πρέπει να. Δεν είναι ακατοίκητο. Το ακατοίκητο νησί από μόνο του δεν είναι λύση. Πρέπει να υπάρχει ολόκληρη η διαδικασία